Δήμαρχο, για τον προηγούμενο Δήμαρχο, ο οποίος τελικά δεν τα κατάφερε να δώσει ούτε ένα ευρώ παραπάνω στις ομάδες, και αυτό δείχνει μια δυσκολία και ότι τότε η κυρία ήταν πολύ δυσίωνη. Να θυμίσω ότι τότε αντιδήμαρχος οικονομικών ήταν ο κύριος Μπουρνούς. Και τότε ο Δήμος δεν πήγαινε καλά, διότι τυχαίνει να ήμουν και στα προσυμβούλια τότε και τα οικονομικά δεν πήγαινε καλά τότε, και ξαφνικά μετά από μια μέρα υπάρχει τώρα πληθώρα χρημάτων και δίνουμε και 20 χιλιάρικα στις ομάδες παραπάνω. Αυτό όσον αφορά τον κύριο Πιστικίδη, που η επιδημαρχία του δεν κατάφερε να δώσει ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Δεύτερο θέμα. Πιστεύω ότι για μένα υπάρχει μεγάλο ηθικό θέμα, πρώτον με τον Αετό Πικερμίου, ο οποίος δεν προσφέρει τίποτα στην πόλη μας. Απολύτως. Και δεν προσφέρει τίποτα στην πόλη μας υπό ποια έννοια? Ότι ο κύριος Μπουρνούς, που μέσω του κυρίου Μπουράνη, του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου και των συναυτών, διοικούν τον Αετό, είπε να διαλύσουμε μία ομάδα που έχει έτος ιδρύσεως κύριε Χακολάκη το 1924-23 και μία άλλη ομάδα που έχει ίδρυση το 1957 και όχι του Αητού που έχει ίδρυση το 1916-15-14 και δεν παρέχει τίποτα στην πόλη. Δυστυχώς για μένα, φίλε Γιώργο, υπάρχει θέμα συμβίβαστου. Δεν μπορεί ο αντιδήμαρχος του αθλητισμού να δίνει επιχορήγηση στο Δεκέμβριο, να δίνει επιχορήγηση στο Δεκέμβριο και να εκταμιεύει 15 χιλιάρικα και τον Φεβρουάριο να ξαναδίνει επιχορήγηση στην ίδια ομάδα 21 χιλιάρικα. Με συγχωρείς, αλλά έτσι διοικώ και εγώ ομάδα, όχι με τα λεφτά μου, με τα λεφτά του δήμου και λίγο από τα υπόλοιπα. Είμαι σίγουρος. Γιώργο, Γιώργο. Για μένα υπάρχει ασυμβίβαστο και θα το καταθέσω και στην συμφωνία, γιατί η Επίτροπος προφανώς εγκρίνει γιατί δεν γνωρίζει αυτά. Όσον αφορά το πώς λειτουργούν οι ομάδες, γιατί κάποιοι που έχουν αποκολληθεί με τον αριθμό μπορεί να έχουν την άποψή τους. Υπάρχει μια έκφραση στις ομάδες που λέγεται γηγενής παίκτης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προέρχεται από την ομάδα. Τι μας ενδιαφέρει μας εδώ, κύριοι, τα παιδιά μας να αθλούνται. Εδώ να δώσουμε 40 χιλιάρικα στην κάθε ομάδα. Για να αθλούνται τα παιδιά μας. Βέβαια, τα παιδιά μας αθλούνται και πληρώνουν. Σε όλα τα σωματεία, κύριοι. Πληρώνουν. Και τι κάνουμε εμείς? Παίρνουμε τα λεφτά από τις ακαδημίες. Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ άλλο ένα λεπτό. Παίρνουμε τα λεφτά από τις ακαδημίες και τα δίνουμε στους μισθοφόρους για να παίξουν στην πρώτη ομάδα, να έχουμε ιστορική ομάδα. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι η Τρικλία δεν έχει ούτε ένα γηγενή ποδοσφαιριστή που παίζει στην εθνική ομάδα. Ο Αητός δεν έχει κανένα γηγενή ποδοσφαιριστή. Θέλω να σας θυμίσω ότι η Βίελα, που για να μην κρυβόμαστε τυχαίνει να είμαι και μέλος της Βίελας και να είναι και ομάδα που υποστηρίζω, τα λεφτά των ακαδημιών τα διαχειρίζεται άλλη διοίκηση και με αυτά τα λεφτά, όπως γνωρίζει ο κύριος Μπουρνούς και ο κύριος Πιστικίδης, έφτιαξε γυμναστήριο για να γυμνάζονται τα παιδάκια. Πού το έφτιαξε? ΕΣΑΗ. Και δεν πήρε τα λεφτά να τα δώσει στην πρώτη ομάδα. Στην πρώτη ομάδα, να θυμίσω, ότι παίζουν 6 ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τις ακαδημίες της ομάδας. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι αθλητισμός. Δεν ενδιαφέρει να φέρω ποδοσφαιριστές από παντού ή ποδοσφαιριστές που έχουν κόψει το ποδόσφαιρο για να λέω ότι έχω ομάδα. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω. Υπάρχει και ένα σύλλογος που λέγεται Παλαιστικός και δεν έχει καμία βοήθεια. Υπάρχει και ένας σύλλογος Τσιφασκίας που δεν έχει καμία βοήθεια. Και υπάρχει και ένας σύλλογος που λέγεται ΑΟΚΑΡΙ Τεχνούπολης και έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα. Δεν το γνωρίζει βέβαια κανένας. Έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα του Αντρικού. Έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα του Φυπικού. Έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα του Παιδικού. Έχει 20 παιδάκια τα οποία πληρώνουν για να παίξουν και εμείς τους δίνουμε και 2.800. 2.800 βέβαια να θυμίσω ότι είναι το όριο να μην παρουσιάσουν παραστατικά. Θα ήθελα να πω ότι με τον τρόπο που θα ψηφίσω
Δεν θέλω να δικήσω καμία ομάδα που κάνει πραγματικά προσπάθεια, όπως είναι το μπάσκετ. Συμβολικά να πω ότι δεν έχω τίποτα προσωπικό με κανέναν, ναι, και να πω ότι στο μπάσκετ είναι ο αδερφός του κ. Καπολάκη. Για να καταλάβω ότι δεν είναι προσωπικό. Αλλά δεν μπορούμε σε αυτόν τον τόπο να κρυβόμαστε πίσω από τον δάχτυλό μας και να προσπαθούμε με το δημόσιο χρήμα να δημιουργούμε μια αντιπαράθεση ώστε να μοιραστούμε όλοι μαζί ένα μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα. Αυτό εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Πολιτικά παιχνίδια με τα λεφτά του Δήμου ή προεκλογικό αγώνα, αν θέλετε, γιατί ένα χρόνο πριν τις εκλογές συνηθίκαμε να κάνουμε αύξηση στα σωματεία. Τόσο καιρό τα σωματεία δεν ήταν στην Καναδική, ούτε πέφτανε. Τώρα έχουν πρόβλημα. Αυτά ήθελα να πω. Θα ήθελα πάρα πολύ την απάντηση του κυρίου Καπολάκη, γιατί με τον τρόπο που θα ψηφίσω, εγώ πιστεύω ότι η αποκεντρωμένη ή όποιος τέλος πάντων εγκρίνει αυτή την επιλογή δεν θα περάσει. Ναι.